Στο πλαίσιο της προεκλογικής δραστηριότητας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και νύν υποψήφιος στις εσωγματικές εκλογές του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κομοτηνή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε αρχικά το νοσοκομείο Σισμανόγλιο και συναντήθηκε με τη διοικήτρια και το σύλλογο εργαζομένων του νοσοκομείου της πόλης. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για την εγκατάλειψη του ΕΣΥ, επισημένοντας την ανάγκη για ένα σύγχρονο υγειονομικό χάρτη και προσδιορίσε ως μείζωνα προτεραιότητα την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Η κυβέρνηση έχει γυρίσει την πλάτη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το αποτέλεσμα, εκατομμύρια Έλληνες πολίτες να αγωνιούν, γνωρίζοντας ότι οι υπηρεσίες στα δημόσια νοσοκομεία υποβαθμίζονται παρόλες τι προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών. Από τη δική μας πλευρά έχουμε προτεραιότητα την αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ώστε να καλυθούν τα κενά με μόνιμους γιατρούς και νοσηλευτές, ώστε επιτέλους να νομοθετήσουμε τα βαρέα και ανθυγινά για αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν την περίοδο της πανδημίας και βέβαια ώστε να υπάρξει ένας υγειονομικός χάρτης που θα βασίζεται στα δημογραφικά στοιχεία της χώρας και στις πραγματικές αποστάσεις. Έχουμε χρέο να επενδύσουμε σε αυτή τη μορφή του κοινωνικού κράτους. Γιατί σε άλλη περίπτωση οι κοινωνικές ανισότητες θα αυξηθούν περαιτέρω. Η νέα δημοκρατία δεν έχει καμία διάθεση. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποτελέσει παρελθόν η πολιτική που έχει οδηγήσει στην παρακμή της δημόσιας υπηρεσίας υγείας. Στη συνέχεια, σειρά πήρε το Δημαρχείο Κομοτηνή με τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη να συναντά το Δήμαρχο τη πόλη Γιάννη Γκαράνη, συνοδευόμενο από τον βουλευτή του Πασόκ Κινάλ στην Κομοτηνή Ιλχάν Αχμέτ. Ο κύριο Ανδρουλάκη τόνισε το μείζον θέμα τη ακρίβεια που σαρώνει το εισόδημα και τι δαπάνε του ελληνικού λαού, με αποτέλεσμα ο ελληνικό λαό να έχει βυθιστεί στην απελπισία και στην απόγνωση, όπω ανέφερε. Τώρα πρέπει να μιλήσουμε με τη γλώσσα της αλήθειας, διότι ο ελληνικός λαός δεν περνάει καλά, η ακρίβεια σαρώνει το εισόδημα, οι αναλλασκές δαπάνες στην υγεία, την παιδεία, στα ανίκεια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, με αποτέλεσμα, ενώ ο ελληνικός λαός περίμενε μετά τα μνημόνια καλύτερες μέρες, από την αισιοδοξία έχει βυθιστεί στην απελπισία και την απόγνωση. Ακόμη και σε θέματα που αφορούν την πολιτική προστασία, βλέπουμε ότι η χώρα είναι απροετοίμαστη, ανέτοιμη. Το βιώσατε με ένα επώδυνο και οδυνηρό τρόπο πέρυσι, με την τεράστια καταστροφή, κυρίως στον Εύρο αλλά και στη Ροδόπη. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε πολλά. Ο στόχο είναι μία ανθεκτική πατρίδα. Με μία δίκαιη κοινωνία που θα έχει μία παραγωγική βάση, εξωστρεφή με καλέ θέσει εργασία. Αυτά είναι μονόδρομο για να έχουμε μια γνήσια περιφερειακή ανάπτυξη. Το σε άλλη περίπτωση, η περιφέρεια θα φθήνει, ο πρωτογενή τομέα θα φθήνει, οι νέοι άνθρωποι θα φεύγουν στο εξωτερικό και θα μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο χωρί επιστροφή. Γι' αυτό αγωνίζομαι το γρηγορότερο δυνατό η σημερινή πολιτική που μας καταδικάζει σε στασιμότητα ή υποβάθμιση να αλλάξει. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε πολλές ευκαιρίες της ξόδεψε. Χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη και εις βάρος του ελληνικού λαού. Γι' αυτό πρέπει να αγωνιστούμε δυνατά. Η επίσκεψη του Πρόεδρου του Πασόκ στην Κομοτηνή θα ολοκληρωθεί με ομίλια που θα παροχωρήσει στο καφέ Σενάριο.